ότι δεν ψηφίσαμε την παράταση ισχύως των συμβάσεών τους. Έγινε το ακριβώς αντίθετο. Ωραία. Γνωρίζει ο κύριος Υφυπουργός ότι επί 2,5 χρόνια λοιπόν, πιέζουμε σύμφωνα με την άποψή σου, υπουργός... το θέμα ωραία, να μετατραπούν Στρατούλη. Οι συμβάσεις του σε αορίστου χρόνου, να ενταχθούν σε διευθύνσεις κοινωνικών υπηρεσιών των Δήμων και ότι ψηφίσαμε και τις δύο παρατάσεις, όχι μόνο ψηφίσαμε, αλλά και πιέσαμε σε αυτή την κατεύθυνση. Ωραία. Επικαλούμε τα πρακτικά της Βουλής και στην ομιλία μου θα τα φέρω. Αυτό δεν είναι προσωπικό θέμα, για να ζητηθούμε. Αυτό είναι μία κατά την άποψή σα ακρίβεια που είπε ο Υπουργός. Σωστά το απαντήσατε, αλλά με λάθος διαδικασία. Κύριε Βουδόρη. Κύριε Κεγέρογλου, έθεσα ένα ερώτημα το οποίο είναι πολιτικό. Το ΠΑΣΟΚ επιδιώκει την σοσιαλιστική αλλαγή της κοινωνίας, ναι ή όχι? Αντί να απαντήσετε σε αυτή την εύλογη ερώτηση, η οποία είναι πολιτική, μου κάνατε μια προσωπική επίθεση. Κύριε Κεγέρογλου, σας μιλάω. Γιατί λέτε ψέματα? Γιατί λέτε ψέματα? Γιατί λέτε ψέματα? Πιστεύετε ότι λέγοντας ψέματα με το πες-πες θα το περάσετε? Είπατε ότι οι Παπανδρέου κατέβηκαν στη Μυσσηνία. Κανένας δεν κατέβηκε. Απολύτως κανένας. Και μια σειρά από άλλα ψεύδι. Γιατί σε ένα θέμα το οποίο είναι πολιτικό προσπαθείτε να το μετατρέψετε σε πολιτική επίθεση? Το 2009 όντως κατεβήκαμε μαζί. Και κατεβήκαμε, αν θυμόσαστε, διότι το ΠΑΣΟΚ τότε είχε δύο προτάσεις βασικές. Αναδιανομή του πλούτου και ανατροπή του σαθρού πολιτικού συστήματος. Και όταν αυτά τα πράγματα δεν τα υλοποίησατε και δεν θέλησα να ακολουθήσω αυτόν τον εκτροχιασμό, δεν έφυγα. Με διάγραψη. Παρακαλώ, κύριε Βουδόρη, αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Γιατί αυτό το πολιτικό θέμα δεν το αντιμετωπίζετε ως ένα πολιτικό θέμα, γιατί το μετατρέπετε σε προσωπικές επιθέσεις χαμηλού επίπεδου, χρησιμοποιώντας ψευδείς δηλώσεις? Κύριε Κεγέρογλου, δεν σας τιμά αυτό το πράγμα. Όπως και εσείς σωστά είπατε, είναι πολιτικό και θέμα επίσης, και όχι προσωπικό. Και δείχνει επίσης, θα κλείσω με αυτό κύριε Πρόεδρε, την πολιτική σας αδυναμία να σταθείτε στο επίπεδο μιας πολιτικής αντιπαράθεσης. Εγώ δεν κάνω ποτέ προσωπικές επιθέσεις. Το λόγο έχει η κυρία συνάδελφος.